Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Σημαντικότερε επιχειρηματικέ σκέψει έχουν ω εξή. Ξεκινάμε από τη ΔΕΗ. Το πρώτο πρόγραμμα εθελοντή εξόδου πλέον σχεδιάζεται για τον ερχόμενο Ιούλιο. 4.500 εργαζόμενοι αναμένεται να φύγουν από τη ΔΕΗ. 60% θα είναι κοντά σύνταξη, οι υπόλοιποι μέσω μετατάξεων. Η δεύτερη είδηση μα έρχεται από την Κρέτα Φάρμ. 31 Ιανουαρίου θα έχουμε τη συμφωνία τη εξυγίανση. 25 Φεβρουαρίου θα γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση για να πάνε στο πρωτοδικείο ρεθμού για το σχέδιο εξυγίανση. Θετικό ότι πλέον επανεμφανίζονται προϊόντα τη εταιρεία στα σούπερ μάρκετ μετά την πιστοτική ένεση 4 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι τράπεζε. Τρίτη και τελευταία είδηση. Χαλιβουργική του ομίλου Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου ξεκινά πλέον η διαδικασία ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Είχαμε μάλιστα χθε μια δήλωση του Προέδρου τη Εθνική Τράπεζα, κ. Μιλονά, που είπε ότι η Χαλιβουργική πλέον δεν τη χρειάζεται η Ελλάδα. Χρωστά έχει χρέη πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο τα μηχανήματα στην Ελευσίνα κοστίζουν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτέ, κυρίε και κύριοι, τι σημαντικότερε Να καλά. Καλό κρατεβού, την ερχόμενη Δευτέρα.